τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε ο πατέρα του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Καλιάνου λόγω τη ολική διάλυση που χαρακτηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Φυσικά, ακόμα να παραιτηθεί ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννη Καλιάνο τι προηγούμενε ώρε είχε περιγράψει την σοβαρότητα τη κατάσταση του πατέρα του, εκφράζοντα μάλιστα ακόμα και απειλέ κατά των γιατρών για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την οικογένειά του στο νοσοκομείο. Όπως είχε τονίσει, σήμερα κόπηκε η μισή μου ζωή. Ελπίζω ότι με τη βοήθεια της Παναγίας δεν θα κοπεί και οι υπόλοιποι. Αυτό που έκαναν στον πατέρα μου θα το πληρώσουν ακριβά. Ακόμη ο ίδιος ανέφερε, δεν θέλω να με λυπηθείτε αλλά να ξεμπροστιάσω κάποιους που έφεραν την οικογένειά μου σε αυτή την κατάσταση. Ο Αδόνη Γεωργιάδη έκανε δηλώσει σχετικά με τι διαδικασίε που εφαρμόστηκαν στην περίπτωση του πατέρα του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Καλιάνου, τονίζοντα ότι κανένα από το νοσοκομείο δεν παρέβλεψε τον ασθενή, ο οποίο υπέστη καρδιακή ανακοπή και νοσηλεύεται σε κατάσταση διασωλήνωση στο νοσοκομείο Αττικών. Όπω τόνισε μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σέβομαι απολύτω τον πόνο κάθε συγγενού για τον άνθρωπό του και κάθε γιου για τον πατέρα του. Άλλωστε, έχω χάσει και εγώ το δικό μου και αντιλαμβάνομαι τον πόνο. Όπω επεσήμανε ο Άδωνε Γεωργιάδης, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η νόμιμη διαδικασία και τα νόμιμα κριτήρια έχουν τηρηθεί απολύτω. Όπω είπε, λόγοι ιατρικού απορρίτου δεν θα μου επέτρεπα να γνωρίζω την ακριβή κατάσταση υγεία του ασθενού, αλλά σα διαβεβαιώ ότι κανένα από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε.